Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για την υγεία του κύριου Ερντογάν και το πώς είναι τα πράγματα. Πάμε όμως σε κάτι άλλο. Ερχόμαστε πίσω στα δικά μας, γιατί το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες. Θα πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Καπαρή, η οποία είναι μαζί μας. Γιατί, γεια σας, κυρία Καπαρή μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Αναμένετε λοιπόν ότι το κόστος των δεξιώσεων αυτών που θα κλείσουν από εδώ και πέρα, αντιλαμβάνομαι, ενδεχομένως να αυξηθεί έως και 30%, είναι αλήθεια? Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο. Θα διευκρινίσουμε και θα τονίσουμε ότι τα συμβόλαια που έχουμε ήδη υπογράψει με τους πελάτες Μάλιστα. μας μας δεσμεύουν και αυτό δεν αλλάζει την τιμή που θα πάρουν για τις εκδηλώσεις τους. Όμως όταν έχουμε υλικά που έχουν αυξηθεί το κόστος τους πάρα πολύ, όπως είναι το λάδι, όπως είναι όλες οι πρώτες ύλες, είτε είναι κρέας, είτε είναι φαγόσιμα, είτε είναι λουλούδια, όλα έχουν μια πάρα πολύ σοβαρή αύξηση στο κόστος. Αυτό το κόστος δυστυχώς δεν μπορούν πλέον να το απορροφούν οι επιχειρήσεις μας. Θα το κάνουμε για τους ήδη κλειστούς πελάτες που έχουμε, γιατί δεν θέλουμε να υπάρξει οποιαδήποτε αναστάτωση. Από εκεί και πέρα όμως, για μελλοντικές εκδηλώσεις, είναι αδύνατο να κρατήσουμε τις τιμές στα επίπεδα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και σαφώς θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση. Μάλιστα. Σημαντική αύξηση. Επειδή όλα ανεβαίνουν, όλα αντιλαμβανόμαστε ότι και πράγματα που δεν υπάρχουν και θα πρέπει να έρθουν, ενώ είναι όλα χώρα πολύ που πιο, είναι όλα πιο ακριβά. Τώρα, ζευγάρια για παράδειγμα που σχεδιάζουν τώρα τον γάμο τους και είχαν ένα budget α, τους λέτε από τώρα ότι θα πρέπει για να κάνουν την επιθυμία τους πραγματικότητα να το αυξήσουν κάπως. Περιορίζονται στα θέλω τους σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ευτυχώς συνήθως όχι, γιατί τα ζευγάρια επιθυμούν να πραγματοποιήσουν να κάνουν τον γάμο όνειρό ή τους την πραγματικότητα. βάφτιση των ονείρων τους. Ναι. Όμως εκείνο που θέλω να πω και είναι σημαντικό είναι ότι για να είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτόν τον όνειρο, τουλάχιστον για τους γάμους τους ήδη προγραμματισμένους, χρειαζόμαστε μία στήριξη από το κράτος. Και τι εννοώ? Παρακαλώ, το κράτος τώρα θα έχει αυξημένα έσοδα από τους γάμους. Γιατί εκεί που το κόστος των πρώτων υλών ήταν 10 ευρώ και το, όσον αφορά τα φαγόσιμα, το κράτος εισπράττει 80 σέντς φορολογία, σήμερα το κράτος θα εισπράττει πολύ περισσότερα, γιατί σχεδόν έχουν διπλασιαστεί τα κόστη των πρώτων υλών. Άρα θα έχει αυξημένα έσοδα και θα μπορεί με κάποιον τρόπο να στηρίξει εμάς τις επιχειρήσεις για να είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε το κόστος στα επίπεδα που θα μπορεί να καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων μας. Και ζητούμε από το κράτος με κάποιον τρόπο είτε να επιστρέψει ένα μέρος αυτής της επιπλέον φορολογίας που θα εισπράξει, είτε να κάνει κάποιες εκπτώσεις για να μην δημιουργήσουμε οποιαδήποτε αναστάτωση στην αγορά. Και να μην υπάρχει και αυτό το μεγάλο μαχάσμα, αυτό το μεγάλο gap τέλος πάντων. Ναι. Ακριβώς. Εάν οι επιχειρήσεις δεν στηριχτούν με αυτόν τον τρόπο, δεν θα είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες όπως έχουμε δεσμευτεί. Και είναι πολύ σημαντικό για να διατηρηθεί αυτή η ειρήνη και αυτό το καλό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και η ελπίδα ότι πολύ σύντομα επιστρέφουμε στην κανονικότητα, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κράτους. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θα το μεταφέρουμε και εμείς και ενδεχομένως να κάνουμε και ένα θέμα. Θα απευθυνθείτε, φαντάζομαι, και σε αξιωματούχους, σε αρμοδίους κτλ. Υπουργείων Οικονομικών. Εξηγούμε αυτό το επιπλέον εισόδημα που θα έχει το κράτος. Σκεφτείτε μόνο το ρεύμα που πληρώνουν οι μεγάλοι χώροι δεξιώσεων. Ναι, ναι. Εκεί που κάποιος πληρώνει, για παράδειγμα, 1.000 ευρώ το μήνα, τώρα καλείται σχεδόν να πληρώσει 2.000. Άρα από το δικό μας κομμάτι υπάρχει πολύ αυξημένη, πώς να το πούμε, το κράτος θα αυξήσει τα έσοδα του. Ένας τρόπος είναι ας επιστρέψει ένα μέρος τέλος πάντων ως έτσι μια κίνηση καλής θέλησης κιόλας, αλλά για να βοηθήσει και τις δύο πλευρές, για να, είναι, να έχουμε νίκη και από τις δύο πλευρές. Το win-win Ακριβώς. situation που λέμε. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, πολύ σωστά ναι, τα λέτε. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καπαρή μου. Να είστε καλά.